Θα ήθελα να πω ότι στη συγκεκριμένη στιγμή που βρισκόμαστε και διανύουμε, οι κρατήσεις είναι υποτονικές. Δηλαδή, για την περιοχή ήδη έχει χαθεί ο Απρίλιος, ο οποίος ήταν αρνητικός μήνας όσον αφορά την τουριστική περίοδο, και ο Μάιος δεν είναι πάρα πολύ καλός. Τώρα, όσον αφορά τους καλοκαιρινούς μήνους, μπορώ να πω ότι σιγά σιγά υπάρχει ένα συγκρατημένος βαθμός κρατήσεων. Θεωρούμε όμως ότι με αυτά που ακούμε γύρω μας, ότι κάποια στιγμή μέσα στους καλοκαιρινούς μήνους, τουλάχιστον αν θα είναι θετικά, μπορούμε να φτάσουμε τα περσινά επίπεδα. Πάντως είναι πάρα πολύ νωρίς και μπορώ να πω ότι ευελπιστούμε, κάνοντας προσφορές και τα πακέτα προσφορών που έχουμε, ότι θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο. Πόσο τις 100 κάτω έχετε μειώσει τις κλίνες, τη διαμονή? Τώρα, κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να βρει προσφορές και τιμές δωματίων από 30-40 ευρώ το δίκλινο σε ξενοδοχεία κάποιες κατηγορίας γάμα ή, αν θέλετε, 3-4 αστεριών, ακόμα φθηνότερα σε 2 αστέρια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πακέτα Σαββατοκύριακου για οικογένειες με φαγητό ή χωρίς φαγητό, που μπορεί να κοιμανθούν από 70, 80, 90 ευρώ. Εξαρτάται. Εξαρτάται την περιοχή, εξαρτάται την εποχή, εξαρτάται την ξενοδοχειακή μονάδα. Θεωρείτε ότι είμαστε ακριβή πόλη και στις κλίνες αλλά και στον τρόπο διασκέδασης και γενικότερα στη σύντηση? Και σε σχέση με άλλες χρονιές, πόσο έχουν πέσει οι τιμές? Δεν είμαστε ακριβή πόλη. Όπως έχω πει επανειλημμένως, είναι πάρα πολύ μεγάλες προσφορές. Αν δεν το κάνουμε, οι ξενοδοχειακές μονάδες θα μείνουν άδειες. Έτσι ώστε για να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε και των υποχρεώσεων, των οικονομικών υποχρεώσεων, χαράτσα κτλ. Που έχουν μπει, πρέπει αναγκαστικά να ρίξουμε τις τιμές μας για να προσελκύσουμε κόσμο. Τώρα, αν θέλατε να μιλήσουμε για ποσοστό, είναι πολύ χαμηλότερα, της τάξης 20-40% οι τιμές σε σχέση με τις άλλες χρονιές. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, σας έδωσα μια γκάμα, αν θέλετε, τιμών για να μπορέσει ο καθένας να βρει σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα. Έχει παρατηρηθεί σε άλλες τουριστικές περιοχές ότι υπάρχει αυτή που λέμε η μαύρη εργασία. Στο Λουτράκι, εσείς σαν πρόεδρος, έχετε ελέγξει κάτι τέτοιο, έχετε βρει μάλλον? Εγώ σαν Δέλτα Σίγμα, σαν πρόεδρος των ξενοδόχων, δεν έχω τέτοιο δικαίωμα να κάνω εγώ τον έλεγχο. Από εκεί και πέρα είναι η επιθεώρηση εργασίας, η οποία είναι το, αν θέλετε, το θεσμικό εκείνος φορέας και όργανο που θα κάνει τους απαραίτητους ελέγχους. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε ότι ήδη το κράτος έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται πια οι προσλήψεις. Είναι όλα ηλεκτρονικά, δεν είναι πια με τη χαρτούρα και τη γραφειοκρατία. Οπότε ο κάθε ξενοδόχος τώρα είναι υποχρεωμένος μέσω ηλεκτρονικών, αν θέλετε, δηλώσεων και στον ΟΑΕΔ και στο επιθεώρηση εργασίας, να κάνει τις απαραίτητες αναγγελίες προσλήψεων. Έτσι κι αλλιώς αυτοί που δουλεύουν μαύρα δεν γράφονται και δεν προσλαμβάνονται και ποτέ. Είναι, αν θέλετε, γνωστό και είναι και την Πανελλήνια Ομοσπονδία ο ξενοδόχων, ας πούμε, οδηγός, αλλά και σε γενικές γραμμές ο κάθε επιχειρηματίας είναι υπεύθυνος για την επιχείρησή του. Εγώ σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορούσα ποτέ να αποτελέσω το όργανο εκείνο, το θεσμικό, το οποίο θα κάνει τον έλεγχο. Ποιοτικό προσωπικό έχουν τα ξενοδοχεία του Λουτρακίου ώστε πραγματικά να μείνει ικανοποιημένος ο εκδρομέας? Και πέρσι και πρόπερσι εμείς σαν Σύλλογος Ξενοδόχων είχαμε κάποια σεμινάρια επιμόρφωσης τα οποία δημιουργήθηκαν για περίπου 40 άτομα. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι οι 40 άνθρωποι οι οποίοι είχαν καλύψανε. Σαφώς όμως αν δείτε και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μάλλον συγγνώμη, σε όλα τα social media, οι αναφορές που γίνονται στα ξενοδοχεία όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης είναι, θεωρώ, πολύ καλά, αν θέλετε, πάνω από μέτρια, υψηλά, που σημαίνει ότι οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι ακόμα και από τις υπηρεσίες αλλά και από το προσωπικό. Υπάρχουν όμως στα ίδια social media, αφού αναφερθήκατε σε αυτό, άνθρωποι παραπονιούνται για τις τιμές στο φαγητό σε ταβέρνες, σε εστιατόρια του Λουτρακίου. Εγώ δεν θα ήθελα. Πρέπει να καταλάβουν και λίγο ότι είναι κρίσιμη περίοδο για το Λουτράκι αυτή. Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ από αυτού, γιατί ουσιαστικά δεν είμαι εγώ, επαναλαμβάνω, ο θεσμικός εκείνος φορέας, ο οποίος θα μπορούσα να απευθυνθώ και να πω. Μπορείτε να κάνετε όμως μια πρόταση προς τους. Μια προτροπή που θα μπορούσαμε να κάνουμε και το κάνουμε σε όλους τους επαγγελματίες που άπτουν του τουριστικού προϊόντος, ανεξαρτήτως σε ποια ειδικότητα, είναι ότι προκειμένου το Λουτράκι να είναι
μέσα στην τουριστική αγορά, θα πρέπει όλοι από κοινού και με τις τιμές μας και με τις υπηρεσίες μας να κάνουμε τέτοια προσπάθεια, έτσι ώστε το Λουτράκι να μείνει ανταγωνιστικό και να μείνει δυνατό μέσα στο τουριστικό χάρτη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Και θεωρώ, για να κλείσω, κλείνοντας, ότι δεν είναι πια οι εποχές των αρπαχτών. Το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Είναι εποχές οι οποίες πρέπει να είμαστε σοβαροί, ειλικρινείς απέναντι και να μην ξεχνάμε ότι ο ανταγωνισμός πια είναι πολύ μεγάλος και μπορεί ακόμα και ο Έλληνας αλλά και οι ξένοι να κρίνουν και να διάφουν τις διάφορες κριτικές είτε στα social media με αποτέλεσμα να ξανάρθουν ή να θέλουν να ξαναεπισκεφθούν την πόλη μας.